Καλωσορίζουμε τον κύριο Σαράντο Ζερβουλάκο, που είναι ο σκηνοθέτης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και έχετε μαζί σας έναν από τους πρωταγωνιστές, τον κύριο Μπεν Κριστιάν Άλχον. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Γεια σας. Η μητρική σας γλώσσα είναι γερμανική, αλλά καταλαβαίνετε ελληνικά, οπότε θα κάνουμε έτσι και μια μικρή κουβέντα και μαζί. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με πολλά μηνύματα που αποτυπώνει τον παραλογισμό και των πολιτισμών, αλλά και των ιδεοληψιών. Τα λέω καλά? Ναι, και αυτό είναι μέσα στην παράσταση. Ενώνει πολιτισμούς, έτσι. Ναι. Αυτό που κάνετε και εσείς σήμερα αλλά εδώ. Αλλά με έναν περίεργο τρόπο τους ενώνει. Βασικά, περιγράφουμε πρώτα απ' όλα το φαινόμενο της μετάφρασης και μέσα στη μετάφραση ποια λάθη γίνονται, ποιες παρεξηγήσεις, πώς μπορεί να εξελιχθεί από ένα μικρό πραγματάκι να γίνει ένα μεγάλο θέμα. Και βασικά από εκεί ξεκινάει κάτι το οποίο είναι μια αναφορά στα γεγονότα των τελευταίων χρόνων που ζήσαμε. Α, και ιστορικά γεγονότα βέβαια, έτσι από τη σύγχρονη ιστορία. Σε ποιες γλώσσες γίνεται η παράσταση? Η παράσταση είναι κυρίως στα ελληνικά. Ναι. Και στα αποσπάσματα που μιλάει ο συνάδελφος ο Γερμανός είναι στα γερμανικά με υπέρτιτλο. Α, με υπέρτιτλο, ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό το σύμπλεγμα λοιπόν των γλωσσών, των πολιτισμών, πλέον πριν από λίγες ημέρες φιλοξενούσαμε εδώ και, και την καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το ειδικό τμήμα διπλωματίας, μετάφρασης. Έχει εξελιχθεί δηλαδή και η επιστήμη και η διερμηνείας. Και πολλές φορές οι παρεξηγήσεις μπορούν να. Αυτό το ζούμε και ως χώρα. Μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές. Είτε παρεξηγήσεις να ενταθούν. Να ενταθούν και μάλιστα σε διαπραγματεύσεις πάρα πολύ σκληρές. Ναι, οπωσδήποτε. Και αυτό μέσα στην παράσταση, αυτό είναι ήδη μέσα στο κείμενο, είναι ακριβώς το αντικείμενο και περιγράφεται σε ένα κωμικό τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, σε μια μοιραία συνάντηση. Ακριβώς. Εσείς είστε διγλωσσός. Εγώ είμαι διγλωσσός και μεγάλωσα στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Και βασικά για μένα τώρα είναι πρώτα βήματα που κάνω στα ελληνικά στη δουλειά μου. Α, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Και για αυτό το λόγο, δηλαδή, διπλό λόγο. Μια μοιραία συνάντηση λοιπόν. Ποιον? Είναι, υποτίθεται είναι η κυρία Μάγκοτ Χόνεκαρ της Ανατολικής Γερμανίας, η Μέλντα Μάρκος από τις Φιλιππίνες και η Λάιλα Μπενάλι από την Τινησία. Συγγνώμη, αλλά είναι οι τρεις γυναίκες. Τρεις δικτάτορες. Γυναίκες δικτατόρων, μάλλον. Γυναίκες. Και ανάμεσά τους είναι ο διερμηνέας ο Γκότφριντ, ο οποίος παίζεται από τον Μπεν Κριστιάν Άλχον. Το πιο σημαντικό τίτλο έχει. Και βασικά ο τίτλος της παράστασης αναφέρεται σε ένα ποίημα το οποίο παρουσιάζεται από την Λάιλα Μπενάλι. Είναι όμως αναφορά σε ένα ποίημα του Γκαντάφη. Αχα. Και περιγράφει κάπως αυτό το παράξενο φαινόμενο ότι από τη μία υπάρχει κάτι πολύ, ας το πούμε, σκοτεινό σε αυτούς τους χαρακτήρες και από την άλλη υπάρχει αυτή η λατρεία για την ομορφιά, για την τέχνη. Δηλαδή είναι λίγο μια παράσταση. Ωραία, θα ρωτήσετε λίγο τον κύριο Άλχον, αφού είναι εδώ βέβαια με την ευκαιρία. Καταλαβαίνω ο άνθρωπος ελληνικά. Πιο εύκολο είναι να μιλήσει ελληνικά παρά εγώ, ας πούμε, γερμανικά. Θα μεταφράσω αρχικά. Ναι, να μας πει λίγο την εμπειρία του μετά από αυτή την παράσταση και ήταν η πρώτη φορά στην ουσία που συμμετείχε σε ένα θεατρικό έργο δύο γλωσσών σε μια άλλη χώρα. Möchtest du etwas sagen zu deiner Erfahrung, wie das war in Griechenland zum ersten Mal zu spielen? Eigentlich, also ja, eigentlich gar nicht so anders als in Deutschland. Ja. Ja. Also sehr professionelle Bedingungen, die wir vorgefunden haben und sehr, sehr, sehr tolle, liebe, nette, professionelle Kollegen vor allem. Μας είπε ότι οι συνθήκες βασικά μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που έχει ζήσει στη Γερμανία. Ήταν μια πρώτη επαφή, ας πούμε, με αυτή τη δομή, αλλά αυτό που το άρεσε και πάρα πολύ ήταν η επαφή με τους Έλληνες συνάδελφους, ειδικά με τις τρεις κυρίες που δουλεύουν μαζί στη σκηνή. Ωραία, δηλαδή έρχεσαι μια διεθνής καριέρα. Ναι, όπως είπαμε. Όταν έχεις όμως απέναντί σου έναν Γερμανό και μάλιστα καλλιτέχνη, δεν μπορείς να μην το ρωτήσεις. Και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Γιατί από αυτό που υπηρετεί την τέχνη, αν και νομίζω ότι είναι ένα καλό υπόβαθρο για μια διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή ένας Γερμανός βρίσκεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας τα τελευταία 8 χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα στοχοποιήθηκε από πολλούς. Το ίδιο όμως και η Γερμανία, για διαφορετικούς λόγους. Ο ίδιος πώς αισθάνεται με όλο αυτό? Wie ist das für dich, sozusagen im Verhältnis zu den Geschehnissen, medialen Geschehnissen der letzten Jahre hier zu sein, weil man ja wirklich in einer Schusslinie landet auf eine gewisse Art und Weise? Also ich persönlich stand gar nicht so sehr in der Schusslinie und dann ist Theater ja auch immer etwas, was die Leute zusammenbringt und gerade so ein interkulturelles Projekt zwischen Deutschland und Griechenland hilft ja eigentlich, um diese ganzen Vorurteile und so weiter abzubauen.
Λέει ότι ο ίδιος αυτές τις επιθετικότητες στη Γερμανία δεν τις παρατήρησε τόσο έντονα και τις είχε και τώρα πλέον την ευκαιρία να διαπιστώσει πώς είναι πραγματικά, να δει και εντελώς άλλες πλευρές και στην τελική λέει ότι αυτό που κάνουμε θέλει να δώσει και μια απάντηση καλλιτεχνική πάνω σε αυτά τα φαινόμενα. Σωστό. Ίσως να περιγράψει λίγο κάτι αυτό. Ωραία, σωστό. Και έτσι με 2-3 λέξεις πώς θα χαρακτήριζε τους Έλληνες, δηλαδή τώρα επιστρέφοντας με το καλό μετά στη Γερμανία, στην πατρίδα του, τι θα έλεγε στους νέους, στο νέο κόσμο, στους καλλιτέχνες, έτσι, όχι τώρα. Τι θα έλεγε σε σχέση με τους Έλληνες, είμαστε τεμπέληδες, δουλεύουμε, αγαπούμε τη ζωή, περνάμε καλά. Κακοπερνάμε, τι είμαστε άχρηστοι. Hast du 2-3 Stichwörter, so wie sie fragen, sind wir wirklich faul, sind wir unbrauchbar, wie auch immer, oder was würdest du sagen zu unseren Kollegen, die wir bis jetzt kennengelernt hast? Fröhlich, professionell. Μάλιστα, τα καλύτερα μας λέει. Φιλική, επαγγελματία. Τα καλά τα καταλαβαίνουμε, τα άσχημα δεν καταλαβαίνουμε. Und offen. Also wir Deutschen sind ja immer so, ja, vorsichtig, Achtung, und die Griechen sind so, wer bist du, komm in meine Arme. Das genieße ich sehr, seit Jahren. Είμαστε πολύ ανοιχτόκαρδοι, αυτό του άρεσε. Και πολύ φιλικοί. Ωραία. Μάλιστα. Εμείς χαιρόμαστε που απευθυνόμαστε σε ένα Γερμανό, γιατί είναι και αυτός φορέας, έτσι, φορέας μετάδοσης πληροφοριών, ειδήσεων, αλλά και πολιτιστικών στοιχείων. Και καλό είναι μερικές φορές τα πράγματα να μπαίνουν στη σωστή τους θέση και όχι εκεί που κάποιοι επιχειρούν να τα τοποθετήσουν. Σίγουρα. Να πούμε λίγο και για την παράσταση, γιατί εγώ είδα και τις αφίσες έτσι που κυκλοφόρησαν στην πόλη. Είναι πολύ ωραία φωτογράφηση που κάνατε στην αφίσα και ο πρωταγωνιστής και οι τρεις κυρίες που πρωταγωνιστούν. Να μας πείτε λίγο τους συντελεστές, το θέατρο και να δώσουμε φυσικά και προσκλήσεις στον κόσμο, ναι, που μας παρακολουθεί. Μαζί μας είναι η Στέλλα Ράπτη, η Μαριάννα Παπασάβα και η Λίλα Βλαχοπούλου με φιλική συμμετοχή και ο Μπερντ Κριστιαν Άλτοφ, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε στο θέατρο για τις προσκλήσεις. Ναι, πόσες μπορείτε να δώσετε? Είναι οι προσκλήσεις, δύο διπλές προσκλήσεις. Ωραία. Που τις... Όποιος τηλεφωνήσει τώρα, οι τηλεθεατές γνωρίζουν για τη σημερινή παράσταση. Για τη σημερινή. Για τη σημερινή δύο διπλές, τηλεφωνήστε στο 231-0-299-854. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε καλή πολύ, επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στη χώρα μας. Με μια νέα συνεργασία. Hoffe ich auch. Είναι μια συνέχιση της συνεργασίας. Ναι, θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι. Με κάτι καινούργιο. Σε ένα καινούργιο ρεπερτόριο. Έτσι. Να κάνουμε επιτέλους κάτι μαζί. Οι παραστάσεις πότε ολοκληρώνονται, ρωτάει ο κόσμος, κύριε Ζερβουλάκο. Είναι μέχρι αύριο, αλλά προβλέπουμε το χειμώνα να ξαναγίνουν παραστάσεις. Φυσικά, γιατί ακόμη η σεζόν τώρα αρχίζει. Ωραία, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.